Ιδιαίτερα επικριτικός προς την κυβέρνηση και το νομοσχέδιο για την παιδεία, εμφανίζεται ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράουγλου, ο οποίος μίλησε στο Atlas TV Κεντρικής Μακεδονίας. Θα γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Αγνοώντας τον νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου, που να θυμίσω ότι είχε συγκεντρώσει 255 ψήφους στη Βουλή, ήταν σχεδόν ομόφωνος, θα έλεγα. Αγνοώντας την προοπτική και το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων, θα πρέπει να είναι πανεπιστήμια αυτόνομα, αυτοδιοίκητα, με οικονομική αυτοτέλεια, τα οποία μπορούν να ανταγωνιστούν το αύριο, τα πανεπιστήμια των γειτονικών χωρών, που από το πουθενά ξαφνικά βρέθηκαν να προσφερούν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μη δίνοντας τη δυνατότητα για τη δημιουργία νέων ιδιωτικών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων από νομικά πρόσωπα και προσωπικού χαρακτήρα. Αποφάσισε και έφερε ένα νομοσχέδιο το οποίο τελικά έκανε νόμο με την ψήφο των 153 βουλευτών των ΑΝΕΛ και των ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νόμο ο οποίος στην ουσία επαναφέρει το πανεπιστημιακό άσυλο, ένα άσυλο όμως κακώς εννοούμενο, ένα άσυλο παραβατικότητας, ένα άσυλο για αλήτες και περιθωριακούς, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα τώρα να κρύβονται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να επεμβαίνει όπως θα έπρεπε να γίνεται αυτοδίκαια η αστυνομία. Όσον αφορά το σάλο που έχει ξεσπάσει με αφορμή το προεδρικό διάταγμα για την κλήρωση για την ανάδειξη σημεοφόρων και παραστατών στην 6η Δημοτικού, ο κύριος Καράουγλου υποστηρίζει πως η κυβέρνηση στηρίζει τους λίγους και παίρνει από τους νέους το ευγενές κίνητρο να είναι καλύτεροι μαθητές. Αποφασίζει ότι ένα ευγενέστατο κίνητρο το οποίο είχαν οι μαθητές του Δημοτικού, ποιο είναι δηλαδή ο καλύτερο μαθητή, ποιο είναι ο άριστο μαθητή, για να πάρει το σύμβολό μα, την ελληνική σημαία, και να είναι περήφανο γι' αυτό, για την πρωτιά του, για την αριστεία του, το καταργεί και έτσι πλέον και οι σημειοφόροι θα αναδεικνύονται διακληρώσεω. Αυτό δυστυχώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι μια κυβέρνηση η οποία εκφράζει το λίγο, βοηθάει και ενισχύει την ίσονα προσπάθεια και όχι τη μέγιστη προσπάθεια. Ισοπεδώνει προς τα κάτω όλους τους Έλληνες πολίτες και στερεί από τα παιδιά μας τη δυνατότητα να έχουν κίνητρα για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο κύριος Καράουγλου σχολίασε δεικτικά το θέμα και στα social media, ανεβάζοντας μία φωτογραφία σημεοφόρου και σχολιάζοντας ότι σύμβολο και τύχη δεν συμβαδίζουν.